Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλημέρα. Ό,τι ώρα μας βλέπετε. Ό,τι ώρα μας βλέπετε, βασικά. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα νέο επεισόδιο της σειράς Πες το και έτσι. Ακριβώς. Του Φιλοσόφα, powered by Αντίφωνο. Στο σημερινό επεισόδιο είμαι εδώ με το φίλο τον Δημήτρη. Και εγώ εδώ πέρα ο κύριος Γιάννης. Χαίρετε. Θα μιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα λίγο πολύπλευρο. Πώς θα το χαρακτηρίζεις, μία λέξη. Δύο βασικά. Νομίζω το θέμα θα ήταν η αξία της λογικής. Η αξία της λογικής. Τώρα, ίσως όταν δείτε το βίντεο να έχουμε βάλει ένα καλύτερο τίτλο κάτω, θα δούμε. Να ξεκινήσουμε βασικά αναλύοντας λίγο το θέμα. Λοιπόν, ας να ξεκινήσουμε μια ιστορία. Okay. Λοιπόν, ξέρουμε όλους τους ονόματα. Ναι. Το ξέρουμε απαραίτητο. Μεγάλο σοφό, που ήταν γνωστός επειδή ήταν πάρα πολύ σοφός. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ήταν που λες Γιάννη, κάποτε δύο γυναίκες, ίσως κάποιοι ξέρουν την ιστορία. Οι οποίες πήγαν στον Σολομώντα, πήγαν μπροστά, στάθηκαν μπροστά στο θρόνο και του λένε η μία από τις δύο μητέρες, πήρε το λόγο και του λέει: Σολομώντα, να σου πω κάτι. Εγώ πήγα στο σπίτι μου, ήμουνα μόνη μου, αυτή τη γυναίκα απλώς και γέννησα ένα παιδί, ένα αγόρι, και μετά από τρεις μέρες γέννησε και αυτή. Όμως, κατά τη διάρκεια, λέει, που περνούσαν οι μέρες, πέθανε το παιδί αυτής της άλλης μητέρας. Και εγώ ένα πρωί που ξύπνησα, αντί για να βρω δίπλα το ζωντανό γιο μου, βρήκα το νεκρό. Το νεκρό παιδί όμως της αληνής μητέρας, η οποία θέλει να μου το κλέψει. Και στάθηκε μπροστά στο Σολομώντα και άρχισε να φωνάζει. Και η άλλη μητέρα, και αυτή πολύ θυμωμένη, λέει: Όχι, το δικό μου παιδί είναι το ζωντανό, και αυτή προσπαθεί να ανταλλάξει το νεκρό παιδί. Τότε ο Σολομώντας Γιάννη έκανε το εξής. Λέει: Φέρτε με ένα μαχαίρι. Πολύ ωραία. Ωραία, αφού έχουμε εδώ πέρα αυτό το μαχαίρι, θα το κόψουμε στα δύο. Και θα πάρει η κάθε μία από τις δύο μητέρες το μερίδιο του παιδιού. Τότε κατευθείαν η αληθινή μητέρα τι είπε, λέει, λοιπόν, όχι. Επειδή σπλαχνίστηκε το παιδί, προφανώς, λέει, όχι. Ας πάρει καλύτερη άλλη μητέρα το παιδί. Γιατί δεν αντέχω να το δω να πεθαίνει μπροστά μου. Ενώ η άλλη μητέρα λέει, εντάξει, η κάθε μία να πάρει το μερίδιό της. Και τότε, τι απάντησε ο Σολομώντας, λέει, η αληθινή μητέρα είναι αυτή η οποία θα θυσίαζε το παιδί της, όχι πραγματικά, αλλά θα το άφηνε στα χέρια της αληνής, προτιμότερο, γιατί ήταν προτιμότερο να ζήσει. Όμως η ερώτηση προκύπτει από αυτή την ιστορία, Γιάννη, είναι ποια λέξη σου γίνεται στο μυαλό, ποια είναι αυτή η οποία κυριαρχεί. Κοίτα, τώρα επειδή λέμε Σολομώντα, εμένα πάει στο μυαλό μου αμέσως Σοφία Σολομώντας. Αλλά νομίζω η λέξη Σοφία είναι συνυφασμένη με τη λέξη λογική. Πολύ σωστά. Θέλω να πω, βασικά σκέφτομαι το εξής. Καταρχήν, ήταν μια απόφαση στην οποία έθεσε έναν προβληματισμό εντελώς λογικό, εντελώς σαν κομπιούτερ μας κάποιος για να πάρει την απόφαση. Δηλαδή, ένα και να κάνουν δύο. Ή μισό και μισό κάνει. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι η λογική απόφαση την οποία πήρε και τελικά ήταν σωστή, βγήκε μέσα από την προσπάθειά του να δει ποια από τις δύο χρησιμοποιήσει το συναίσθημα. Αυτή που είχε το δίκιο, τι θα λέγαμε, θέτω ένα λογικό ας πούμε δίλημα και η μητέρα η οποία έχει φθόνο, νησικακή κτλ. Απαντάει σε αυτό το λογικό δίλημα εντελώς λογικά. Και λέει, έχεις δίκιο, κάνε αυτό. Και τελικά αυτή που αντίδρασε με το συναίσθημα και όχι με τη λογική ήταν αυτή που είχε δίκιο και ο Σολομώντας το κατάλαβε. Είναι πολύ ωραίο γιατί είναι το ένα μέσα στο άλλο. Σαν η ιστορία είναι το ένα μέσα στο άλλο. Και ουσιαστικά αυτό που λες, την όθησε ακριβώς σε εκείνο το σημείο της, το συνέστημα να βγάλει την αλήθεια. Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Άρα λογική. Λογική. Μεγάλο. Μεγάλο κεφάλαιο, νομίζω. Και έχει απασχολήσει πολλούς. Νομίζω τώρα ότι δεν ξέρω αν πηγαίνουμε την κουβέντα σαν να μιλήσουμε, θέλοντας να μιλήσουμε για ένα δίπολο λογικής και συναισθήματος. Δεν ξέρω αν πρέπει να το ξεκινήσουμε έτσι. Να μιλήσουμε για τη λογική ξεχωριστά πρώτα. Να πάμε να δούμε πώς ο άνθρωπος θεμελίωσε τη λογική. Θεωρούμε ότι είμαστε το μοναδικό ένλογο αιών του πλανήτη. Ωραία. Να δούμε πώς την ξεκίνησε, αν τη θεμελίωσε συστηματικά και, και πώς έχει φτάσει να είναι η λογική σήμερα. Ωραία, μία ερώτηση. Τι είναι η λογική αρχικά? Δηλαδή, πες πώς το σκέφτεσαι, παιδί μου. Κοίτα, δεν θέλω να διαβάσουμε ένα ορισμό από τη Wikipedia και να δούμε. Τι είναι η λογική? Η λογική νομίζω. Λοιπόν, νομίζω ότι η λογική είναι μια διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων. Είναι ένα εργαλείο εξαγωγής συμπερασμάτων, λήψης αποφάσεων, επεξεργασίας δεδομένων. Το οποίο όμως
στηρίζεται σίγουρα στην ανθρώπινη νόηση, το οποίο όμως δεν έχει κάποιον σαφή ορισμό. Νομίζω ότι ορίζουμε τη λογική. Όντως λογικά όντα. Όντως λογικά όντα, το οποίο είναι άδικο. Νομίζω ορίζουμε τη λογική δια της ατόμου απαγωγής, δηλαδή ξέροντας τι είναι παράλογο. Οπότε, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, αυτά είναι τα λογικά. Και νομίζω πολύ βασικό είναι, Γιάννη, ότι. Πώς να το πω. Η λογική μας οδηγεί ουσιαστικά και στην επιβίωση, έτσι. Όχι απλά επιβίωση, εξέλιξη. Ναι. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ απλό από τους. Από τους Νεάντερταλ, παιδί μου, από τα πρώτα ανθρώπινα χρόνια της ύπαρξης των ανθρώπινων όντων. Τι κάνει. Προσπαθούσε μέσα από λογικά πράγματα τα οποία κάνουν να. Και ανακαλύψαν πράγματα και μπορέσαν να επιβιώσουν. Να φτιάξουν από το να φτιάξουν ένα εργαλείο, να φτιάξουν ένα βέλος για να μπορέσουν να σκοτώσουν το βάλ οτιδήποτε, μέχρι να μπορέσουν να κάνουν τα χέρια σε αυτό το σχήμα για να πιούν νερό, μέχρι μετά το να φτιάξουν το φως, να φτιάξουν τον τροχό, να σκεφτούν τον τροχό και οτιδήποτε μέσα από μια λογική διαδικασία, επειδή τι κάνανε, συναντούσαν προβλήματα, αυτό τι κάνει. Δηλαδή, έχουμε ένα πρόβλημα εδώ, κάπως πρέπει να το λύσουμε. Ένα και ένα κάνει δύο, ωραία, δύο και δύο, τέσσερα, πάμε την άλλη μεριά. Και μέσα από αυτή την εξέλιξη, μέσα από αυτή τη λογική διαδικασία, ο άνθρωπος έμαθε να επιβιώνει, έμαθε να εξελίσσεται, έμαθε να προοδεύει, να δημιουργεί. Νομίζω ότι η λογική ξεκίνησε μέσα από μια διαδικασία trial and error. Δηλαδή, μέσα από μια διαδικασία κάνω αυτό, αποτυγχάνει, ωραία, αυτό είναι παράλογο, κάνω το άλλο, πετυχαίνει, αυτό είναι το λογικό. Και έτσι. Δηλαδή. Πόνεσε πολύ αρχικά για να. Σίγουρα πόνεσε πολύ καλά, τώρα μας πονάει. Αλλά νομίζω ότι. Σκοτώνω τον. Θέλω να σκοτώσω τον τάδε, ξέρω εγώ, στην Αγέλη, γιατί τον ζηλεύω. Γιατί ξέρω εγώ, αυτό είναι ο αρχηγός και θέλω να γίνω εγώ αρχηγός. Τον σκοτώνω, την άλλη μέρα δεν μπορούμε να πάμε, ξέρω εγώ, για κυνήγι. Μας επιτίθεται το διπλανό χωριό και δεν έχουμε άτομα. Ναι, ήταν μια παράλογη απόφαση αυτή, ξέρω εγώ, και τα λοιπά το χρειάζομαι. Άρα, σχετίζεται η λογική με το συμφέρον. Σχετίζεται η λογική. Αυτό που είναι λογικό είναι αυτό το οποίο τις περισσότερες φορές νομίζω σε συμβαίνει κιόλας, έτσι. Δηλαδή, έχεις σκεφτεί ποτέ τον εαυτό σου να σκέφτεται λογικά, όντως λογικά. Δηλαδή, βγάζεις με το συνέστημα και να βγαίνει, ξέρω εγώ, να αποτυχάνει τελείως. Ναι, νομίζω ότι σαν άνθρωποι, προσπαθώντας να εξελίξουμε τη λογική και στην ιστορία της ανθρωπότητας από την αρχή της μέχρι σήμερα, αλλά και στην ζωή του ανθρώπου καθενός. Δηλαδή, καθώς οριμάζουμε, μεγαλώνουμε. Προσπαθούμε να εξελίξουμε διαρκώς τη λογική μας. Η λογική μας φιλτράρεται μέσα από το συνέστημα στο βίο το δικό μου, ας πούμε, και προσπαθώ όμως καθώς προχωράω και εγώ, σαν Γιάννης, στη ζωή μου, σε ένα παραλληλισμό με το πώς προχωράει, ας πούμε, η ανθρωπότητα, να εξελίξω συνέχεια τη λογική μου, να προσπαθώ να έχω τη λογική μου και θέλω όντως να το κάνω αυτό πραγματικά στο decision making στην καθημερινότητά μου, να έχω τη λογική σε όλο και δυνατόν, σε όσο δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό, αλλά και να είναι πραγματικά λογική. Να μην νομίζω ότι είναι λογική. Κάθε φορά που παίρνω μια λογική απόφαση, να φιλτράρω το πόσο λογική είναι και έτσι να την εξελίσω. Και να χρησιμοποιώ πάλι αυτό που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι, το trial and error, στη δική μου ζωή, μέσα από δικές μου περιπτώσεις. Και... Εντάξει, μπορώ να ακούσετε λίγο χαζή ερώτηση, αλλά πιστεύεις ότι γίνεται να πάρει κάποιος μια απόφαση καθαρά λογική, να απουσιάζει τελείως συνέστημα. Γίνεται. Όχι. Όχι. Και νομίζω, και τώρα μέσα κάνουμε και μια εξέλιξη ιστορική, ας πούμε, και συζητούσαμε πριν για αυτό το θέμα, νομίζω ότι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα πάθαιναν συνέχεια οι αρχαίοι Έλληνες με τους ρήτορες. Τι ήταν ο ρήτορας? Ήταν ένας τύπος ο οποίος μπορούσε να πείσει τη μισή μερίδα του λαού ότι ξέρεις, αυτό εδώ πέρα το βιβλίο είναι άσπρο, είναι πορτοκαλί, αυτό το βιβλίο εδώ είναι άσπρο και το άλλο μισό είναι μαύρο. Και οι άνθρωποι που το πίστευαν αυτό εδώ πέρα, να έλεγαν, φίλε, τα επιχειρήματα που χρησιμοποιείς ο ρήτορα για να φτάσουν να με πείσουν ότι είναι μαύρο είναι αμυγός λογικά. Και ταυτόχρονα αυτοί που πιστεύουν το άλλο μισό να λένε, μα εννοείται ότι τα επιχειρήματα και τα βήματα που ακολούθησε η συλλογιστική μας πορεία είναι τελώς λογικά. Προφανώς οι ρήτορες ήταν πολύ έξυπνοι, ήταν πολύ εκπαιδευμένοι, ήταν πολύ. Κτλ. Είχαν ταλέντο. Αλλά προφανώς βασίζανε όλη την τεχνική, και αυτό νομίζω είναι η ρητορία, όλη την φιλοσοφία τους. Στο ότι οι άνθρωποι νομίζουν ότι παίρνουν λογικές αποφάσεις, αλλά στην πραγματικότητα πάρα πολλές από αυτές είναι συναισθηματικές, πάρα πολλές από αυτές δεν φιλτράρονται και τελικά νομίζουμε ότι παίρνουμε τέρμα λογικές αποφάσεις. Μα αν παίρναμε τέρμα λογικές αποφάσεις, θα είμαστε κομπιούτερ. Δηλαδή. Εντάξει, και νομίζω από αυτό βγάζει πολύ εύκολα δύο συμπεράσματα, και το πόσο δυνατή μπορεί να γίνει η λογική. Δηλαδή, να πείσει, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι ξέρω εγώ, δεν είναι, ξέρω εγώ, του ίδιου επίπεδου, ας πούμε, το ρητόρο, και κατευθείαν να πάνε με το μαύρο ή να πάνε με το άσπρο. Και το δεύτερο είναι, εντάξει, το πόσο εύκολα κάποιος μπορεί να ξεκελαστεί. Ένα άλλο
πάλι κοιτώντας το εξελικτικά, αυτό στο οποίο βασίστηκε ο σύγχρονος κόσμος ήταν η λογική, η οποία, εντάξει, ισχυροποιήθηκε. Αλλά τέλος πάντων, πήρε μια πολύ περίοπτη θέση στη καθημερινότητά μας μέσα στον διαφωτισμό. Και η λογική είναι το βασικό πάλι θεμέλιο της επιστημονικής σκέψης. Δηλαδή, η επιστημονική σκέψη είναι κατεξοχήν επέκταση της λογικής και εφαρμογή της in real life μέσα από πειράματα, trial and error που λέγαμε πριν και μέσα από τα αποδεκτές διαδικασίες. Όλα τα βήματα της επιστημονικής σκέψης είναι λογικά και βασίζονται, κοιτάξτε, και στον εμπειρισμό, ο οποίος εμπειρισμός πάλι είναι λογικός. Αλλά νομίζω ότι για να βγάλεις να εξάγεις ένα συμπέρασμα, ξεκινάς πάλι να παίρνεις λογικά βήματα. Τώρα, βέβαια εδώ πάλι γίνεται ένας διαφορισμός για το αν μιλάμε για τη λογική μέσα από καθαρά πειράματα που χρησιμοποιούμε στη φυσική ή να μιλήσουμε για την επιστήμη, παραδείγματος χάρη, της γεωμετρίας, η οποία θεμελιώνει κάποια αξιώματα και όλα τα υπόλοιπα πορίσματα βασίζονται μέσα, βγαίνουν μέσα από λογικά συμπεράσματα πάνω σε αυτά τα αξιώματα. Ξεκινάς με ένα δεδομένο, δηλαδή. Ναι, ξεκινάς ακριβώς με ένα δεδομένο. Και στη φυσική έχουμε αξιώματα, φυσικά, έχουμε τους νόμους και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι προσπαθούμε γενικά στην επιστημονική μέθοδο να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα αξιώματα και όλα τα υπόλοιπα να τα εξάγουμε μόνοι μας μέσα από λογικά συμπεράσματα. Αλλά νομίζω ούτε αυτά είναι απόλυτα σταθερά. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι κάτι είναι σίγουρο για τη λογική. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα επειδή μιλήσεις για τα πειράματα, μπορούμε να πούμε, ας πούμε ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν αλλάζει με τίποτα. Ας πούμε, το factor. Για παράδειγμα, π.χ. να πάρουμε το νόμο της βαρύτητας. Ωραία. Που είναι ένα ξεκάθαρα κάτι πάρα πολύ λογικό. Δηλαδή, ένα μήλο το οποίο πέφτει. Okay. Ωραία. Είναι σταθερό αυτό. Δηλαδή, λέμε ότι είναι απόλυτη λογική. Ωραία. Είναι το σωστό, είναι αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι πάντα. Δηλαδή, στους αιώνας των αιώνων, ας πούμε, αυτό ισχύει. Νομίζω ότι όχι. Προφανώς, σαν φυσικός θα έτσι. Ο νόμος βαρύτητας και νομίζω πάρα πολλοί άλλοι νόμοι που έχουν θεμελιωθεί πειραματικά λέει ότι κάθε φορά που θα αφήσω αυτό εδώ, το αφήσω να πέσει, θα πέσει. Το αφήνω 1, 2, 3, 5, 10 εκατομμύρια. Όσες φορές που αναλαμβάνεται αυτό το πείραμα, η λογική μου μου λέει, η οποία λογική πάλι περνάει μέσα από την εμπειρία, έτσι. Η λογική μου λέει ότι όταν αφήνω τα σώματα, πέφτουν. Okay. Όταν όμως εγώ κάνω αυτό το πείραμα και ξαφνικά δω αυτό το ποτήρι να ανεβαίνει προς τα πάνω, εκείνη τη στιγμή τι κάνω. Η λογική μου λέει πρέπει να θεωρήσω. Να αναθεωρήσω όμως όχι να καταργήσεις, να προσθέσεις. Να προσθέσεις. Δηλαδή αυτό ισχύει και ότι πέφτει, ισχύει και ότι ανεβαίνει. Ωραία. Άρα και μόνο από αυτό είναι λίγο μια φορμή να δούμε ότι είναι και η λογική, ας πούμε, που λέμε βασίζεται ουσιαστικά η καθημερινότητά μας, η ζωή μας, τα πάντα βασίζονται σε αυτή. Δεν είναι, έχει λίγο ημερομηνία, η πιθανή ημερομηνία λήξη. Δηλαδή, οι νόμοι. Ο νόμος, ας πούμε, έχει μια πιθανή. Δηλαδή, βάζει και ένα μικρό ερωτηματικό. Ότι ναι, προχωράμε, ισχύει, βαρύτητα τα πάντα όλα, αλλά ίσως κάποια στιγμή, αν συμβεί αυτό, όλα να αναθεωρηθούν. Ναι, ναι. Αλλά βασίζεις αυτό, προχωράς. Ο επιστήμονας που θέλει να θεωρεί τον εαυτό του καλό επιστήμονα είναι έτοιμος να θεωρήσει κάθε θέση που έχει ο ίδιος θέση και πρέπει κάθε φορά να είναι. Και όχι μόνο να την αναθεωρήσει, να τη θέτει συνέχεια διαρκώς ο ίδιος υπό αμφισβήτηση. Να την τεστάρει, να τη μελετάει, να τη βαράει. Μέχρι να. Και να δούμε πώς αντέχει. Αλλά για να τα κάνει όλα αυτά, έχει εμπιστοσύνη πάντως. Έχει δηλαδή εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στην εμπιστοσύνη ότι θα συμβεί αυτό. Ή μπορεί να συμβεί αυτό. Συμφωνούμε ή όχι. Εντάξει. Ένας κατασκευαστής ενός super car, ξέρω εγώ, θα σου πει φίλε, πάρ' το, οδήγησε το, κάντε ό,τι θέλεις. Ξέρω ότι είναι αμαξάρα, δεν μασάει κτλ. Αλλά πάλι, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι. Αλλά μέχρι να τελειώσει ο αγώνας και να παρκάρει και να πει ήταν αμαξάρα, δεν ξέρω ακόμα. Ενώ έχει ακολουθήσει μια τελείως λογική διαδικασία. Καλά, εκεί μπλέκεται και λίγο και ο εγωισμός, οπότε νομίζω είναι άλλη κουβέντα. Δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, πού να το πω. Δηλαδή, οι αδερφοί τώρα φτιάξαμε το πρώτο αεροπλάνο. Δηλαδή, είχαν ακολουθήσει μια λογική διαδικασία. Αυτό θα είναι δευτερά, αυτό θα είναι αυτό. Δηλαδή, με τη λογική του θα λέγει ότι θα πετάξει, αλλά δεν μπήκε πολύ καλά στην αρχή. Ναι. Trial and error αυτό που λέμε. Okay. Ναι. Άρα, βλέπουμε ότι στο θέμα τη λογική μπαίνει σιγά σιγά, ας πούμε, και η έννοια τη εμπιστοσύνη. Δηλαδή, εμπιστεύομαι τον εαυτό μου, εμπιστεύομαι κάποια πράγματα, πιστεύω ότι κάτι θα γίνει, πιστεύω ότι με ένα, δύο, τρία που θα κάνω θα προχωρήσει. Ή ας πούμε και ένας άλλος παράγοντας, που αυτό δεν θα τον φέρουμε τόσο, αλλά την τύχη.
Δηλαδή, πώς ανακαλύψει έτσι. Δηλαδή, πενικυλίνη, φούρνο μικροκυμάτων, όλα αυτά. Τυχαία και μετά η τύχη ήταν το εφαρτήριο για να ξεκινήσει μια λογική διαδικασία να φτιάξουν το τηλέφωνο και να έχουν τηλέφωνο. Ναι. Τώρα, μου έδωσε πάσα για. Μιλώντας για τη λογική, μου έδωσε πάσα να μιλήσουμε για ένα δίπολο. Που είπαμε πριν, λογική συναισθήματος. Θα πάμε λίγο στα αγγλικά. Για πάμε. Το αντίθετο της λογικής ποιο είναι? Της λογικής... Εντάξει, συνέστημα. Συνέστημα. Οκ. Okay. Μπορούμε να πούμε ότι... Στην Ελλάδα βασικά, θα σου πω τι πρόβλημα υπάρχει. Ναι. Στην Ελλάδα λέμε ότι όταν κάνουμε αντίθεση διαλόγους, τώρα τι είναι το... ποιο είναι το αντίθετο, λογική και πίστη, αλλά πώς ορίζεται η λέξη πίστη, και εμείς το βλέπουμε λίγο με τη θρησκεία. Γιατί? Γιατί στην Ελλάδα, γιατί πώς μεταφράζεται αυτό, η πίστη πώς μεταφράζεται, faith. Faith όμως στα αγγλικά. Lip of faith. Lip of faith. Κρίτιος, lip of faith, εμπιστοσύνη. Σωστά. Άρα, νομίζω και σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν για την επιστημονική μέθοδο, ότι μιλώντας για πίστη και εμπιστοσύνη κτλ., το να πούμε ότι ξέρεις. Για να προχωρήσουμε τη φυσική, η επιστημονική μέθοδος είναι η καλύτερη διαδικασία. Για να προχωρήσουμε και η επιστημονική μέθοδος θα έχει αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Ή τα αξιώματα που βάζουμε στην ευκλήδια γεωμετρία, τι είναι? Εμπιστεύομαι κάποια πράγματα. Ναι, εμπιστεύομαι κάποια πράγματα. Εμπιστεύομαι ότι ακόμα και το εργαλείο της λογικής είναι αυτό με το οποίο πρέπει να ακολουθήσω για να πάω 1, 2, 3, 4, 5. Άρα τελικά η ίδια η θεμελίωση της λογικής δεν μπορεί να στηριχθεί με τη λογική. Θα ήταν. Εγώ λέω ότι εγώ είμαι έξυπνος. Εγώ το λέω. Άρα σίγουρα πρέπει με κάποιο τρόπο να πάρεις, να ξεκινήσεις από πίστη. Και όταν λέμε πίστη, εννοούμε αυτό που λέγαμε το αγγλικό, την εμπιστοσύνη, το faith. Αυτό. Και να ξεκινήσεις με αυτό να το θεμελιώσεις. Πολύ σωστά. Άρα, δηλαδή, κάνεις αυτή την μικρή παρένθεση ουσιαστικά. Λίγο, νομίζω, αν ρωτήσεις 9 στους 10 Έλληνες πίστη, η πρώτη λέξη που έχει στη μυαλό είναι εκκλησία, Θεός, θρησκεία. Άρα πρέπει ουσιαστικά να αντικαταστήσουμε το. Τη λέξη πίστη να την έχουμε πιο πολύ στο μυαλό μας με τον όρο faith. Σωστά. Ναι. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Γι' αυτό λέμε εγώ πιστεύω αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Όχι εγώ πιστεύω στο Θεό ή πιστεύω, ξέρω εγώ, στο τάδε. Εγώ πιστεύω αυτό. Ωραία. Το πιστεύω σημαίνει εμπιστεύω. Ωραία. Και συγγνώμη που σε διακόπτω, Μιλιάρη, να πω κάτι ότι αισθάνομαι, δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει, ότι έχουμε πολύ πολύ περισσότερο πίστη. Από ό,τι πιστεύουμε. Ξαναλέω, όχι στο Θεό έτσι, όχι απέναντι στο Θεό. Πίστη σε πάρα πολλά πράγματα γύρω μας. Δηλαδή τα θέτουμε σαν δεδομένα, αλλά εμπιστεύοντας. Θα σου πω κάτι πάρα πολύ απλό. Πέρα, πάρουμε από την αρχή το εμπιστεύεσαι στον εαυτό σου. Ωραία, δεν είσαι σίγουρος, αλλά λες εμπιστεύεσαι στον εαυτό σου ότι είναι ικανός να κάνει κάποια πράγματα, μέσω της λογικής σου τώρα. Είναι εμπιστεύεσαι ότι. Εμπιστεύεσαι. Έχεις πίστη, ας πούμε, ότι θα ξυπνήσεις το πρωί, θα σε υγιείς και θα κάνεις ένα τέτοιο πράγμα, θα πας στη δουλειά, θα καταφέρεις αυτό, θα ολοκληρώσεις εκείνο, ξέρω, εκείνη την εργασία. Μετά, ξέρω εγώ, εμπιστεύεσαι άλλους ανθρώπους. Εμπιστεύεσαι γνώμες άλλων ανθρώπων και τις υιοθετείς σαν είναι απόλυτα λογικές, σαν είναι σίγουρο ότι θα συμβούνε. Αυτό το θυμάμαι, μας το λέγανε στο δημοτικό, σαν παράδειγμα, με την Αμερική. Έχετε πάει στην Αμερική? Όχι. Αλλά έχω δει φωτογραφίες, έχω φίλους, έχω μπει στο Google Earth και έχω δει ότι υπάρχει είναι εκεί πέρα δίπλα. Αλλά είναι μια μορφή πίστης. Συμφωνείς? Ναι. Εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες που έχουν κάνει αυτά τα πειράματα και μας λένε ότι υπάρχει το σωματείο του Θεού. Εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες για τον νόμο της βαρύτητας. Πηγαίνεις στο χειρουργείο. Ωραία. Είναι ο πάνω σου γιατρός και δεν ξέρεις τι θα κάνει, δεν ξέρεις ούτε ιατρικούς. Απλά λες ότι έχω ακούσει ότι είναι καλός. Έχει μια φήμη, ας πούμε, και τον εμπιστεύουμε ότι θα ανοίξει το σωστό σημείο, θα μου κάνει τη σωστά τη χειρουργείο. Είναι μια μορφή πίστης. Αλλά. Συμφωνείς. Δηλαδή, νομίζω υπάρχει σαν θεμέλιο, σαν στοιχείο γενετή στον άνθρωπο. Άρα, να καταλήξουμε μάλλον στο ότι αυτό που λέγαμε πριν, ότι όλα είναι λογική, ότι τελικά υπάρχει μια μίξη. Ότι προφανώς προσπαθούμε μέσα σε όλα να βάζουμε τη λογική. Δεν μπορούμε, γιατί είμαστε πεπερασμένοι, και αυτό που λέγαμε πριν με τους ρήτρες κτλ., να χρησιμοποιούμε τη λογική παντού, να παίρνουμε αποφάσεις με εντελώς λογικό τρόπο. Προφανώς βάζουμε το συναίσθημα. Όχι επειδή είμαστε. Ατελείς. Επειδή το συναίσθημα είναι τμήμα αυτού του πράγματος και μαζί με την λογική πάει και η πίστη με την έννοια της εμπιστοσύνης και έτσι τη θεμελιώνουμε και όλα στη λογική όπως λέγαμε και πριν. Ναι, επίσης βλέπουμε ότι και
πηγαίνοντας λίγο στα χωράφια, αυτό που λέμε της εμπιστοσύνης που έχουμε, είναι ότι αρχίζουμε και εμπιστευόμαστε κάποια πράγματα επειδή φτάνουμε σε αδιέξοδο μυθολογική. Δηλαδή, πώ να σου το πω, βλέπω, μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, για παράδειγμα στα μαθηματικά. Ωραία. Που όσο εξελίζονται τα μαθηματικά, βρίσκαν καινούργια πράγματα, όλο και περισσότερα πηγαίνουν σε μεγαλύτερο βάθος και μετά βρίσκανε αδιέξοδα. Και τι φύγανε, τους. Ποιους από τους μεταδικούς. Μεταδικούς. Δηλαδή, μετά είπανε, λοιπόν, εδώ φτάνει η λογική, αλλά δεν μπορούμε, δεν γίνεται να σταματήσουμε εδώ πέρα. Δεν γίνεται με τίποτα. Λοιπόν, θα βάλω εγώ εδώ πέρα, θα βάλω αυτό το γράμμα, ωραία, και αυτό λέμε ότι ισχύει. Ωραία. Λέμε ότι αυτό αντιπροσωπεύει αυτό που δεν μπορούμε να βρούμε. Ωραία. Ότι μπορεί. Τώρα όλο θα σου πει, ξέρεις ότι υπάρχει μια λογική πίσω από αυτό, η οποία όμως επειδή είμαστε πεπερασμένοι, εμείς δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε. Mm. Οπότε ένας φαν της λογικής θα σου πει ότι εντάξει, ξέρεις, και αυτό λογική είναι στην πραγματικότητα, αλλά μην μπορώντας να το αποδείξει, τελικά που καταλήγει στο να πιστεύει ότι αυτό αποδεικνύεται λογικά, μην μπορώντας ο ίδιος να το αποδείξει αυτό το πράγμα. Αυτό έγινε τώρα κλασικά λογική και θεοκρατία. Mm. Ότι είμαστε βιολογικά ρομπότ, ότι στην πραγματικότητα οι αποφάσεις που παίρνουμε είναι επειδή έγινε αυτό, έγινε και εκείνο, έγινε και κι άλλο. Τα βάζεις όλα σε μια τεράστια εξίσωση, 15.000 μεταβλητές. Το αποτέλεσμα αυτών των μεταβλητών είναι η συμπεριφορά σου αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο. Το κλασικό. Ότι... πέταμα τη πεταλούδα. Ναι, αυτό θέλω, αυτό θέλω. Ότι μία πεταλούδα κουνεί στα φτερά της εδώ, μέσα από το ένα, ξέρω εγώ, κούνημα του μορίου, του αέρα μέχρι το άλλο κτλ. Θα φτάσουμε να έχουμε στην Κίνα μία ανεμοθύελα, ξέρω εγώ. Και ωραία ταινία επίση. Το πέταμα τη πεταλούδα. Με πιάνει σαν διάβολο. Σε επέκταση λοιπόν αυτών που λέγαμε προηγουμένω, ο Λαπλάς. Ο Λαπλάς έλεγε. Ο δαίμονας του Λαπλάς τι λέει, ότι αν έχουμε όλους τους παράγοντες, όλα τα δεδομένα. Όλα τα δεδομένα, αν τα ενώσουμε, βρίσκουμε όλα τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Αυτό ισχύει ή τέλος πάντων ίσχυε στην κλασική μηχανική, την ευτόνοια. Ουσιαστικά μέχρι αρχές του 20ου αιώνα. Μέχρι πριν 100 χρόνια περίπου, όπου έρχεται και μπαίνει στο παιχνίδι η κβαντομηχανική και σου λέει ότι κοίταξε να δεις αυτό το ηλεκτρόνιο. Μπορείς να δεις που είναι, δεν μπορείς να δεις με πόσο τρέχει. Αλλά άμα κάτσεις να δεις με πόσο τρέχει, δεν μπορείς να δεις που είναι. Και όχι απλά επειδή δεν μπορούμε να τα παρατηρήσουμε γιατί τα όργανά μας δεν είναι τόσο καλά και δεν μπορούμε να δούμε τι κάνει στο ηλεκτρόνιο. Okay. Αποδείξαμε την αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg ότι δεν μπορείς να το ξέρεις. Όχι ότι τώρα ακόμα δεν το έχουμε βρει και αύριο μεθαύριο θα το βρούμε. Όχι. Ότι δεν γίνεται αυτό. Ότι δεν μπορείς να ξέρεις. Και ότι. Και μετά υπάρχουν και άλλα θέματα, δηλαδή να δεις τι spin έχει ένα ηλεκτρόνιο από εδώ από εκεί, mm-hmm. να μην ξέρεις. Και τελικά αυτό να οδηγεί σε μια κατάρριψη όλων των πραγμάτων που πιστεύω μέχρι τότε για το αν τα πράγματα είναι θεοκρατικά, mm-hmm. για το αν όλες μας οι αποφάσεις είναι το παρελθόν μας. Δηλαδή, προφανώς η κοντομηχανική πήρε επέκταση μετά στην ψυχολογία, πήρε επέκταση στον άνθρωπο, στην ψυχιατρική, στο μυαλό και σκεφτόμαστε. Όπως λέει και χαρακτηριστικά, αν δεν κάνω λάθος, ο Irving Yalom όταν έκλωψε ο Νίτσε, αυτό το μικρό βιβλιαράκι, ότι ουσιαστικά είσαι καταδικασμένος να ζεις ξανά και ξανά τη ζωή. Γιατί τι πίστευε, πίστευε αυτό το πράγμα, ότι κάνοντας τις ίδιες πράξεις, άμα κάθε φορά ζεις κάνοντας ακριβώς τις ίδιες πράξεις, θα καταλήξεις να έχεις ακριβώς την ίδια ζωή. Αλλά αυτό καταργείται. Δηλαδή δεν υφίσταται. Άρα τι μας έδειξε η βατομηχανική. Ότι μέχρι τότε ζούσαμε σε μια ψευδαίσθηση. Αχαρτογράφητα νερά. Σε αχαρτογράφητα νερά. Ότι νομίζαμε ότι όλα ήταν λογική. Ότι όλα ήταν ένα και ένα κάνει δύο. Τελικά ένα και ένα μπορεί να κάνει τρία. Και μάντεψε που άλλο ισχύει αυτή η ψευδαίσθηση. Σε εμάς, σε μένα, σε εσένα, σε όλους. Σε ανθρωπολογικό επίπεδο. Σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτό αποδεικνύεται. Ναι, προφανώς. Καταρχήν, εγώ νομίζω ότι αν βγαίναμε εδώ έξω και ρωτάγαμε τους ανθρώπους πόσο λογικός πιστεύεις ότι είσαι, θα έλεγαν. Εντάξει, αν θέλουν να είναι πολύ ειλικρινείς με τον εαυτό τους, θα προσπαθούσαν να πούνε: εγώ προσπαθώ να είμαι όσο δυνατόν λογικότερος γίνεται. Mm. Στην πραγματικότητα όμως, νομίζω ότι το 99% των ανθρώπων νομίζουμε ότι είμαστε πιο λογικοί από ότι είμαστε στην πραγματικότητα. Mm. Δηλαδή, άρα πάλι ζούμε σε μια ψευδέστηση. Πάρα δηλαδή πιστεύουμε ότι κάθε απόφαση που παίρνουμε είναι λογική. Όχι μόνο επειδή η λογική μας είναι λάθος. Δηλαδή, όχι μόνο επειδή δεν δούλεψα σαν ένας καλός υπολογιστής, οπότε δεν έκανα το ένα και ένα δύο, αλλά επειδή εκ φύσεως μέσα σε αυτή την εξίσωση έβαλα και το συναίσθημά μου. Έβαλα και παράγοντες άλλους εξτρά.
Άρα γι' αυτό δεν είμαστε λογικοί. Όχι επειδή, επειδή είμαστε πεπερασμένοι και επειδή δεν είμαστε και πολύ καλοί. Ότι de facto από τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις χρησιμοποιούμε το συναίσθημα πολύ για να λάβουμε αποφάσεις. Και ταυτόχρονα νομίζουμε ότι το χρησιμοποιούμε περισσότερο, το χρησιμοποιούμε λιγότερο και χρησιμοποιούμε full τη λογική. Που όμως δεν σημαίνει. Και αυτό νομίζω. Δεν ξέρω αν ισχύει, διόρθωσε με, αλλά δεν αποδεικνύεται και από τα λάθη που κάνουμε. Δηλαδή. Ναι, απλά θα σου πει ο άλλος, ξέρεις, ναι. Τα λάθη που κάνεις. Είναι και από άλλους που μπορεί να είναι και από άλλους παράγοντες. Αυτό. Ότι είναι επειδή είσαι πεπερασμένος, επειδή δεν έβαλες όλες τις μεταβλητές στην εκδήλωση. Βρε και όλες δεν τις έβαλες. Το συνέστημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε τελικά. Πολύ μεγαλύτερο από όσο νομίζεις. Οπότε τελικά οι αποφάσεις είναι πολύ λιγότερο λογικές από όσο νομίζεις. Και αυτό φαίνεται και στις κρίσιμες στιγμές. Ναι, αυτό μου θυμίζει σε ένα από τα παραδείγματα που μπορείτε να δείτε σε post στο Facebook. Είναι παρόμοια, ας πούμε. Με την κλασική ίσως εικόνα ότι βρισκόμαστε, ξέρω εγώ, είναι κάποιος έχει ένα μεγάλο καράβι και έχει δύο επιλογές. Από τη μία, ξέρω εγώ, να σώσει 70 ανθρώπους, πάρα πολύ, οι οποίοι όμως είναι 70, ξέρω, 70 χρονών, είναι ετοιμοθάνητοι, και από την άλλη έχει να σώσει μόνο έναν, μπορεί να σώσει αυτόν αποκλειστικά, ο οποίος ίσως είναι ο επιστήμονας ο οποίος μπορεί να φεύγει το φάρμακο για τον καρκίνο. Εκεί ξαφνικά λες κάτσε, είμαι λογικός, μπαίνει συνέστημα, πόσο συνέστημα μπαίνει, πόσο λογική. Νομίζω, όταν βάζεις τέτοια διλήμματα, αν τα κάνουμε τώρα εδώ που είμαστε στο τραπέζι, εδώ πίνουμε τον καφέ και μιλάμε, εντάξει, θα σου πει ο άλλος, εντάξει φίλε, προφανώς με τη λογική μου, αυτός θα σώσει τον καρκίνο, άρα κτλ. Κτλ. Οπότε θα σώσει περισσότερους ανθρώπους και... Ναι, 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 ωραία, βάλε το ίδιο, το ίδιο τέτοιο και όχι σε νοητικό πειράμα, να σημαίνει στα αλήθεια, να έχεις να σώσεις αυτό που θα βάλει τον καρκίνο, που θα το σώσει. Ωραία. Και την άλλη έχεις να σώσεις το παιδί σου. Τι κάνεις. Εκεί. Άντε, παίζουμε ένα που θα, κάνουμε, που θα πάει να δράσει με τη λογική. Και εγώ πιστεύω, εντάξει από μένα βασικά, και να έλεγε, όχι φίλε, εντάξει θα πάμε εντελώς αντικειμενικά τα πράγματα, αν βρεθεί η real life σε τέτοιο situation. Και δεν χρειάζεται καν να υπάρχει αν. Δηλαδή η ιστορία μας έχει υποδείξει. Δηλαδή έχουμε τον Λεωνίδα, έχουμε τις Θερμοπύλες, έχουμε χιλιάδες ήρωες που εκείνη τη στιγμή. Το λέω σαν παράδειγμα για ποιο λόγο. Ότι εκεί πέρα. Όχι απλά το συνέστημα, κάτι το ανώτερο τους οδήγησε κάτι παράλογο. Ναι. Δηλαδή εκεί πέρα η λογική, δηλαδή δεν σκέφτηκαν ένα και ένα να κάνουν δύο. Ήταν σε κάποια στιγμή που δεν μπορείς εκ των πραγμάτων να πεις ότι η λογική μου θα είναι το δυνατό μου όπλο. Εκεί πέρα μπαίνει ένα από τους παράγοντες. Βέβαια τώρα είναι ενδιαφέρον αυτό. Γιατί η επανάσταση του 1821 ήταν. Αν την πάει σε αντικειμενικά παράλογη. Ήταν παράλογη. Ήτανε, δεν βγαίνουν τα νούμερα, δεν έβγαινε ο εξοπλισμός, δεν έβγαινε η τέχνη του πολέμου και η παιδεία που είχαν, ας πούμε. Αλλά και από την άλλη υπήρχε η λογική ότι δεν αντέχουμε άλλο σε αυτό το ζυγό, έτσι. Συναισθηματικό ήταν αυτό. Θα σου πει. Δεν μπορούσαν, έσκαγαν οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, αλλά. Έχει και λογική. Όχι, για το ποιο. Πάντα είναι μαζί αυτό, πάντα είναι μαζί. Για πες. Ναι, όχι για το αν θα επαναστατήσουμε. Για το αν θα επαναστατήσουμε. Και για... θα πετύχει. Ναι, και θα πετύχει. Δηλαδή ήταν. Against all odds. Δηλαδή τι να πάει να κάνει. Τι να. Ναι. Δεν ξέρω δηλαδή. Αλλά και να χάναν και να έχαναν. Ο Λεωνίδας Θερμοπύλες, ας πούμε. Έχουμε και περιπτώσεις που έγινε το παράλογο. Δηλαδή, σύμφωνα με τη λογική, ο Οδυσσέας Ανδρούτος το χάνει της γραβιάς με πέντε νοματέους σε ένα ετοιμόρροπο, ας πούμε, θύρα να σταματήσει 8.000 πόσοι κατεβαίνανε κάτω, να σταματήσουν οι παλάσσοι, να τους με τρομερές απώλειες, να τους καθυστερήσει κτλ. Έχουμε φορές λοιπόν που το παράλογο ανθρωπίνος νικάει, αλλά νομίζω ότι ο ηρωισμός. Ωραίο θέμα αυτό. Ότι ο ηρωισμός είναι φύση. Όχι παράλογος, υπέρλογος. Δηλαδή, και να πας να χάσεις. Είναι όμως είναι η σωστή απόφαση. Και βλέπεις ότι και κάτι στιγμές μου κάνει εντύπωση ότι αυτές σκέφτονται στην ιστορία. Δηλαδή, έμεινε στην ιστορία της που έχασε, έτσι. Ναι, ο ηρωισμός έχει κοινή απόφαση. Κάτι σαν να κινεί τον άνθρωπο στα εκεί. Δηλαδή, κάτι το ανώτερο, έτσι. Δηλαδή, σου λέει, τι συνέβη εκεί πέρα. Όλοι πιστεύουμε, όλοι θέλουμε να έχουμε για πρότυπα τους ήρωες, ακόμα και αυτούς που θυσιάστηκαν και πήγανε. Δηλαδή, ποιος θα πει, εντάξει, πολύ χάζος ο Λεωνίδας, θα μπορούσε να έχει φύγει κτλ. Όλοι σχεδόν συμφωνούμε ότι είναι ήρωας. Και ξέρουμε ότι θα πάει να χάσει. Όχι επειδή πήγαμε μήπως και 1% καταφέρουμε να κερδίσουμε. Όχι. Σήμερα θα πεθάνουμε. Τέλος, παράλογο. Ακριβώς. Παρένθεση εδώ πέρα, πολύ χαρακτηριστική πάλι ταινία που το θυμήθηκα τώρα. Silence, με Andrew Garfield πρωταγωνιστή. Δεν την έχω δει. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή εγώ θυμάμαι, βγήκα από το σινεμά και απλά ήμουνα εντυπωσιασμένος γιατί με είχε οδηγήσει τόσα πολλά, ας πούμε, ερωτηματικά και διλήμματα και ακριβώς αυτό που είπαμε πριν. Δηλαδή, έχεις τη λογική, έχεις το συνέστημα. Είναι αυτός που. Ή τέλος πάντων, πολύ σύντομα ότι πηγαίνει αυτός, κάνει μια. Δεν μου κάνεις πολύ. Όχι. Κάνει μια αεροποστολή, τέλος πάντων, πηγαίνει στα μπάφη εκεί πέρα της Ασίας, εκεί πέρα που είναι
πάρα πολύ δύσκολα εκεί πέρα, γιατί τους κάνουν φοβερά μαρτύρια, όσοι ξέρω εγώ έχουν αντιληφθεί έστω και λίγο ότι πιστεύουν στον Θεό. Και εκεί πέρα η πραγματικότητα, και επειδή γίνονται διάφορα πράγματα, τον οδηγεί ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο πράγματα. Και υπάρχουν καταστάσεις και άνθρωποι που του λένε ή αυτό ή αυτό. Και εκεί λες, εγώ τι θα έκανα. Δηλαδή, βάζει τον εαυτό σου, φτάνει σε φοβερά όρια. Και εκεί πέρα αναδύεται ίσως και η πραγματική, ας πούμε, ψυχή του ανθρώπου. Έτσι. Αυτό το, και το περιεχόμενο και το τι έχει μέσα του. Ο ηρωισμός, το ήθος. Άρα, ουσιαστικά η ιστορία μας, δηλαδή, αν πάρει 21 και 40, είναι ορισμός παραλογισμού. Ναι, οι δύο βασικές μεγάλες μας γιορτές βασικά. Βασίζονται... Και γι' αυτό που είμαστε εκεί περίπου. Για αυτό πάρα πολύ. Εντάξει, ισχύει. Συγχαρητήρια. Αλλά γι' αυτό που θέλω να πω, γιατί. Και, για το... και ο Ναπολέοντας ήταν ακριβώς το ανάποδο. Ο Ναπολέοντας ο βασιλιάς της λογικής. Κάθε μάχη ήταν σκάκι. Κάθε οργανωμένο, ας πούμε. Τι έλεγε, ότι πριν από κάθε μάχη την έχω κάνει τη μάχη στο κεφάλι μου. Κούτσι καμπίκι. Ναι. Την έχω κερδίσει ήδη. Και τελικά στο Βατερλό έπαθε. Βατερλό. Ναι. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Άρα βλέπουμε ότι η λογική, όπως είπαμε πριν, αποτυχάνει κάποιες φορές. Ωραία. Δεν μπορεί να πεις ότι έχω απόλυτο. Δηλαδή, έχω τη λογική και τα ελέγχω όλα. 100%. Ωραία. Αυτό μου θυμίζει σαν τη, πάλι μια άλλη ταινία. Το Λούσι που προσπάθησε σε αυτήν την ταινία ουσιαστικά να δείξει ο σκηνοθέτης ότι σε ένα θεωρητικό επίπεδο φτιάχτηκε ένα δημιουργείο το οποίο είχε την απόλυτη λογική και τα κατάφερε όλα. Ήταν αυτό, ο υπεράνθρωπος, ας πούμε. Που δείχνει την ανάγκη του ανθρώπου με τη λογική να μπορέσει να τα όλα τα ελέγχει. Γιατί αυτή είναι η ανάγκη του ανθρώπου. Η αβεβαιότητα από εκεί πηγάζει. Δηλαδή, δεν μπορώ να ελέγξω αυτό, δεν μπορώ να ελέγξω εκείνο. Αχ, πρέπει να κάνω το 1, 2, το 3 για να το ελέγχω και αυτό, να ελέγχω και εκείνο και εν τέλει να έχω να μπορώ, ας πούμε, να είμαι σίγουρος. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά να πιστέψουμε λίγο πιο πριν ότι αισθάνομαι ότι άρα έχουμε σαν δύο λογικές. Σαν αν μπορούμε, ας πούμε, να το κάνουμε σε έναν πολύ γενικό διαχωρισμό. Είναι λογική αυτό, ότι ένα και ένα κάνουν δύο. Και μετά πας σε μια παράλληλη, θα λέγαμε, λογική. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει το νου. Που αυτό. Πώς να το πω, παιδί μου, μπορείς να το πεις ότι έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο φάσμα. Ωραία. Δηλαδή ο κάθε ένας μπορεί να το αντιληφθεί διαφορετικά. Κάποιος δεν πιστεύει καθόλου σε αυτό. Ωραία. Ένας λογικοκράτης, ας πούμε. Ωραία. Ή κάποιος μπορεί να πει ότι. Εγώ το πιστεύω, γιατί έχω κάποιες εμπειρίες π.χ. Ωραία, και οδηγούν προς τα εκεί. Ο λογικοκράτης πιστεύει ότι κάνει ότι επειδή είναι ο ίδιος προπερασμένος άνθρωπος, δεν έχει εξελίξει εντελώς τη λογική του, άρα ως συμπέρασμα δεν μπορεί να βγάλει λογικά συμπεράσματα γιατί είναι άνθρωπος, δεν είναι τέλειο, δεν είναι λούση, ταινία. Άρα, εντάξει, αν ήταν τέλειος θα την έκανε. Αλλά νομίζω ένας που το αντίθετο του λογικοκράτη. Θα πει ότι δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα πράγματα, υπάρχει κι άλλο πέρα από αυτό, το οποίο όμως έρχεται πάνω από τη λογική, σαν ένα ακόμα layer, να τη συμπληρώσει και να την αυξήσει. Αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε στο ότι υπάρχει μία λογική. Βασικά, θα μου ότι είναι μία η αλήθεια. Δηλαδή, ότι αν κινηθούμε όλοι με εντελώς λογικά βήματα, όσον αφορά τις αποφάσεις μας, τα πιστεύω μας, τα διλήμματα στα οποία συναντάμε στη ζωή μας, αν κινηθούμε όλοι με τελείως λογικά βήματα, το οποίο δεν είναι πάλι αδύνατο γιατί κάνουμε συνέχεια λάθη, θα φτάσουμε όλοι στην ίδια αλήθεια. Συμφωνούμε ότι είναι μία η λογική, μία η λογική πορεία. Και μία η αλήθεια. Ναι, ακριβώς. Να ξέρεις, εμείς οι συμφωνούμε με λογική πορεία. Ναι. Αλλά και επίσης αυτό, για να συμπληρώσω και αυτό που έλεγα και εγώ, δεν μπορείς να πεις ότι, ας πούμε, κάνεις split, ότι είναι εδώ μέχρι εδώ, είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Αυτό που είπες και πριν, όσο. Κάνουν σωστές αποφάσεις, παίρνουν σωστές αποφάσεις, οδηγούμε και προς τα κάπου. Ωραία. Δηλαδή, πώς να το πω, ρε παιδί μου, αισθάνομαι να πάρω π.χ. Από. Πώς να το πω, θρησκευτικούς ηγέτες που δώσα κάποιες εντολές. Ωραία. Εγώ να πάρω π.χ. τον Χριστό. Έδωσε κάποιες εντολές. Ωραία. Αυτές οι εντολές δεν είναι ότι απλά έχεις μια ιδανική ζωή εδώ στη γη. Γιατί άμα τις πάρεις και τις εφαρμόσεις, όντως είναι μια τέλεια κοινωνία. Ωραία. Ένας παράδεισος πηγής. Αλλά ταυτόχρονα με αυτό, μέσα από αυτές τις εντολές, μέσα από αυτή τη δικασία, οδηγείς και σε τώρα, κάτι το υπέλογο, στη θέαση, έτσι. Τώρα μου προκαλείς. Λοιπόν, καταρχήν, να κάνουμε και εδώ, ένα... Και εδώ πηγαίνεις στην πίστη με κεφαλαίωπιο. Ναι, να πηγαίνεις στην πίστη με κεφαλαίωπιο. Θα το κάνουμε αυτό. Τζόρνταν Πίτερσον, εξελικτικός ψυχολόγος. Ωραία. Όχι εξελικτικός, κλινικός ψυχολόγος. Καθηγητής πανεπιστημίου. Καθηγητής πανεπιστημίου κτλ. Ψάξτε τον. Ο ίδιος
δηλώνει άθεος ακόμα. Λέει ότι προσπαθώ να ζω τη ζωή μου σαν να υπάρχει Θεός. Δηλαδή ο Άγιος πιστεύει ότι εφαρμόζοντας τις εντολές του Θεού, τον οποίο ακόμα δεν θεωρεί ας πούμε ότι υπάρχει και ότι είναι εκεί πέρα έξω κτλ. Θα φτάσει στο η ζωή, στο να έχει μια ζωή εδώ πέρα η οποία θα είναι πιο χαρούμενη. Πιο πλήρης, πιο. Αυτό είναι το χαρμό λίγο επιφανειακό. Πιο πλήρης, πιο αληθινή, πιο γεμάτη κτλ. Άρα υπάρχει μια λογική πάνω από τη λογική μας, την οποία ακολουθώντας με λογικά βήματα την εξελίσσουμε, φτάνουμε στη μία αλήθεια και αυτή τελικά μας οδηγεί στο να βελτιώσουμε τη ζωή μας και εδώ. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι. Εντάξει, προφανώς πρέπει να ακολουθούμε και τις εντολές του Θεού για να μας βοηθήσουν και στη ζωή μας κτλ. Αλλά όχι να υποφέρουμε εδώ με παράλογα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, υπάρχουν 10-15 κανόνες. Αν ένας από αυτούς τους κανόνες ήταν καλύτερος να ήταν ανάποδος, δηλαδή ο τέταρτος κανόνας λέει κάντε αυτό. Κάντε το μαύρο, κάντε το κίτρινο. Και με καταστρέφει αυτό ουσιαστικά. Ναι. Αν με κατέστρεφε. Αν το κίτρινο με κατέστρεφε, δεν θα έκανε αυτό το πράγμα ο Θεός. Θα σου λέγε ο έκτος κανόνας είναι κάντε το μπλε. Μα φυσικά. Άρα προφανώς και αυτά θεωρούνται λογικά βήματα. Και δεν τα κάνεις για να υποφέρεις αυτή τη ζωή, για να πας στην άλλη και να ανταμυθείς γιατί υπέφερε. Όχι, είναι τα καλύτερα για εδώ. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα που υπάρχει τελικά μια ταύτιση ψυχολογίας και πνευματικής ας πούμε ζωής κτλ. Και οδηγεί σε αυτό το πράγμα. Ωραία. Άρα κάπως ουσιαστικά όπως και η λογική έτσι και η πίστη έχουν κάπως μέσα σε λογικά μια μέθοδο προσέγγισης. Δηλαδή, αλλά αυτό που μου αρέσει, δεν ξέρω, εμένα προσωπικά αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο κομμάτι της πίστης, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι το έχει τόσο ας πούμε, η επιστήμη, είναι αυτό που είπαμε και πριν, το leap of faith. Δηλαδή, νομίζω η αρχή, η βάση, ας πούμε, ότι θέλω να δοκιμάσω, υπάρχει αυτό. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε και πριν, σαν υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα. Όχι παράλογη, υπέρλογη. Ωραία. Υπάρχει αυτό, υπάρχει. Το βήμα για να το κάνεις είναι αυτό που είπαμε πριν, το leap of faith. Δηλαδή, εμπιστεύομαι, απέναντι ένα ρίσκο. Όχι παράλογο, κάτι αφήνω λίγο τη λογική και λέω ένα και ένα κάνω δύο. Ωραία. Φτάνει αυτό, δηλαδή έχω αυτό το βιβλίο, έχει αυτά τα όρια. Και ισχύει ότι ένα και ένα κάνει δύο, δεν καταλαβαίνω. Ναι. Μήπως υπάρχει και κάτι άλλο, όχι. Ότι ένα και ένα δεν κάνει δύο, αλλά μήπως ένα και ένα υπό περιπτώσεις κάνει και τρία. Ακριβώς. Ναι, συμφωνώ. Και ότι πέρα από αυτό, να ανακαλύψει κάτι το οποίο ίσως είναι και εξίσου πραγματικό με το υπόλοιπο. Με αυτό που ήδη έχεις. Ίσως και πιο πραγματικό από ό,τι νόμιζες. Ναι. Και νομίζω, εγώ πιστεύω και γι' αυτό είναι και έμφυτο τόσο πολύ αυτό που λέγαμε πριν το συναίσθημα και ότι νομίζω είναι μια πολύ φανερή προσέγγιση τελικά. Ότι πραγματικά θέλουμε και χρειαζόμαστε τη συμπλήρωση της λογικής. Δηλαδή, αυτό που έλεγα πριν που ξεκίνησα να λέω που στην Ελλάδα μπερδεύουμε την πίστη και λογική και τα βάζουμε δίπλα. Όχι, είναι πίστη και λογική και τώρα θέλεις πάνω απ' άλλο. Και προφανώς. Αν το πάρεις αναλόγως τι ορισμό θα δώσεις τη λογική και η πίστη είναι η λογική ή και η λογική είναι η πίστη. Δηλαδή όλα τα χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε και το συναίσθημα στο να... που το ονομάζουμε συναίσθημα. Τελικά πώς είναι απλά η φύση μας, μήπως είναι το ίδιο πράγμα. Νομίζω. Και, ας πούμε σαν ερωτηματικό το οποίο θα έβαζα και νομίζω θα ήταν σημαντικό να το κρατήσει και εγώ να το κρατήσω, δηλαδή και όποιος έτσι το ακούει αυτό, ότι να βάζουμε σε όλα ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, γιατί να είσαι σίγουρο ότι να έχω αυτό και είναι σίγουρο. Γιατί να βάζει τελεία και να μην βάζει και το κόμμα από κάτω. Ναι, και δεν μπορεί να συνεχίσει. Ναι, γιατί ποιο είναι το θέμα. Ίσως χάσεις κάτι πολύ πιο πολύτιμο. Κατάλαβες. Αυτό μου θυμίζει και το στοιχείο του Πασκάλ, Γιάννη, που λέει ότι αν δεν υπάρχει ενότητα, έχω χάσει μια ζωή. Αλλά έστω στο ενδεχόμενο ότι υπάρχει αυτή η ενότητα, έχω χάσει τα πάντα. Ναι. Νομίζω ότι. Εντάξει, πολύ καλό. Ενώ μου άρεσε αυτή η έννοια του ρίσκου. Δηλαδή, γιατί να το ρισκάρεις. Θυμίζει λίγο αυτό το κλασικό που λένε τώρα. Think out of the box και τα λοιπά, αλλά είναι λίγο πιο βαθύ νομίζω. Όχι. Τελικά, νομίζω με λογικά τέτοια αποδείξαμε ότι δεν είμαστε μόνο λογικοί. Νομίζω μέσα από την κουβέντα. Προσπαθήσαμε. Αυτό το μικρό σελίδακι ακόμα λειτουργεί. Νομίζω ότι τελικά δεχόμενοι αυτό. Ότι ισχύει, ότι είναι και κάτι παραπάνω, ότι πρέπει να λογικά να αφήνουμε και τη λογική εκτός μερικές φορές,
Γιατί ακριβώς είπαμε ότι είναι πεπερασμένοι, ατελείς, λανθασμένοι κτλ. Να βάζουμε δηλαδή τα ερωτηματικά που είπες πριν. Mm. Πάρα πολύ ωραίο πάλι, τώρα μου ήρθε. Ο Πέτρος το λέει στο Χριστό, όταν του είχε πει και από τις πρώτες μου ιστορίες κτλ. Mm. Που αρχίζει ο Χριστός στην δράση του, που του λέει μέρα μεσημέρι πάντα εξαγαγεί τα δίχτυα. Αυτό είναι για του ψαράδε παράλογο. Κύριε, όλο το βράδυ κοπιάσαμε, δεν πιάσαμε τίποτα. Επειδή δεν το ρήματί σου, χαλάσω το δίκτυο. Και πήγε κοιτάξει. 153 ψάρια. Και ανταμείφθηκε. Αυτό. Δηλαδή. Γιατί όμως. Γιατί και αυτό ήταν ένα συμπλήρωμα αυτή τη λογική, το οποίο είναι τελικά προ το συμφέρον και είναι τελικά το αληθινό και είναι τελικά αυτό που ζητούμε και αυτό που θέλουμε. Ναι, και δείχνει και ας πούμε. Για όσοι προσπάθησαν, ας πούμε, τι ανταμοιβή είναι αυτό. Και έτσι, δεν ξέρω, εγώ, ας πούμε, ανθρώπους που έτσι, έχω συναντήσει, που πήραν αυτό το ρίσκο, αισθάνομαι ότι έχουν κάτι το. Σαν αυτό που θες πραγματικά. Δεν ξέρω, ακούγεται πολύ γενικό, ακούγεται πολύ αόριστο, αλλά έχω βρει ανθρώπους που έχουν πάρει αυτό το ρίσκο. Ή, ας πούμε, μέσα από κάποιες αφορμές της ζωής τους, αναρωτήθηκαν κάποια πράγματα και λένε, αξίζει να πάρω αυτό το ρίσκο. Τελικά νομίζω. Ότι αυτοί που συνειδητά γνωρίζουν την αξία της λογικής, γνωρίζουν ποια είναι η λογική, πώς να εφαρμόζουν τη λογική, όχι αυτοί που την. Που εθελοτυφλούνε, όχι. Okay. Αυτοί που τη γνωρίζουν, έχουν μάθει τα ωριά της, έχουν μάθει μέχρι που φτάνει, έχουν δει και κάτι παραπάνω και ξέρουν ότι κι άλλα πράγματα μπορούν να λειτουργήσουν ως συμπλήρωμα στη λογική και τα εφαρμόζουν και δεν δέχονται τη λογική. Αυτό είναι μόνο. Τελικά είναι πιο ελεύθεροι. Είναι πιο ελεύθεροι και είναι πιο πλήρεις. Πιο χαρούμενη, πιο γεμάτη. Και πιο γεμάτη και πιθανώς να έχουν ανακαλύψει πράγματα και να έχουν εμπειρία πράγματα τα οποία και αγνοείς, αλλά και ίσως να είναι και η ουσία της ζωής. Ερωτηματικό. Ερωτηματικό. Ναι, δεν μπορεί να ναι, δεν μπορώ να πω, ξέρω εγώ, τα ξέρω όλα, ωραία, είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά αυτό το ερωτηματικό είναι νομίζω πιο πολύτιμο από ό,τι νομίζω. Και κλείνοντας, νομίζω χαρακτηριστικό είναι. Μια και μιλάμε για το πίκη, για πίστη με κεφαλαίο πίκη. Ότι σαν πρώτη εντολή που δίνει, ας πούμε, ο Χριστός εδώ, που έδωσε, ας πούμε, εδώ στη γη, τι ήταν. Λέει αγαπήσεις. Ωραία, σαν ρήμα το αγαπώ. Αγαπήσεις τον Κύριο εξ όλης. Τη διανοία σου, τη καρδία σου, τη ψυχή και τη ισχύω σου. Ναι. Και μετά αγαπήσεις τον πλούσιο σου είναι αυτό. Άρα τα διαχωρίζει. Και σου δίνει, ας πούμε, τους τομείς όλους, ας πούμε, ωραία. Ναι, βασικά σου λέει ξεχωριστά διανοία σου. Οπότε τελικά θα προσεγγίσεις το Θεό συναισθηματικά, αλλά τελικά και λογικά. Μέσα στη διανοία. Ναι, και λογικά κιόλας αυτό. Και λογικά κιόλας. Εντάξει. Εγώ νομίζω αυτό θα ξαναπώ, Γιάννη, ότι ποιοι είμαστε πρέπει να δώσουμε και κάποια δεδομένα. Ότι, ναι, απλά δίνουμε κάποια, δεν ξέρω, παραδείγματα ή σκέψεις, απορίες. Εγώ θα πω κυρίως απορίες. Απορίες που χρήζεται να βάλουν μια. Προβληματισμούς. Ναι. Να θέσουμε κάποιους προβληματισμούς, να μην είμαστε σίγουροι για τίποτα. Εντάξει, πολύ γενικό, αλλά. Εντάξει, αυτό εντάξει, όχι με την έννοια ότι όλα θα καταρρύψεις και όλα, αλλά να είσαι έτοιμος να δεχτείς και το πιθανό που θα ανακαλύψεις. Mm-hmm. Γιατί νομίζω δεν είμαστε τόσο δεκτικοί στο κοινό όσο θέλουμε να πιστεύουμε. Ναι. Και τελικά αυτή η ανασκόπηση όλη μας λέει ότι μάλλον αν χρησιμοποιείς τη λογική σου ως. Θεό, αν πιστεύεις μόνο στη λογική σου, μάλλον να είναι κάτι λάθος. Κρίμα να χάσεις την ενότητα, θα βρει κανείς. Ποτέ εγώ, Πασκάλ. Ωραία. Αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ που μείνατε μαζί μας. Αν μείνατε μαζί μας μέχρι εδώ. Τίτλοι τέλος εδώ κάπου. Τίτλοι τέλος εδώ, ναι. Δημήτρη, είναι μια πολύ ωραία κουβέντα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ευχαριστούμε το Φιλοσόφα. Ευχαριστούμε το Αντίφωνο για τη φιλοξενία. Να μπείτε social media. Εδώ, καμπανάκι κάπου, subscribe, καμπανάκι κτλ. Στο philosopha.gr, ενδιαφέροντα. Με F. Στα social media του Αντιφώνου, social media του Φιλοσόφα. Γιατί και ανοίξτε το κινητό στην υπολογιστή σας και αφιερώστε κάποιο χρόνο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα βγάλουμε σε αυτό το 20 λεπτά content, 25 λεπτά bloopers, 45. Όχι, μην πει τι θα κάνεις με τα χέρια σου. Και συγγνώμη, εδώ. Θα πρέπει να διαβάσω κρατήλο. Κρατήλο, πώς το λέμε. Συζητάει, ξέρω εγώ, πριν αλλάξει, ξέρω εγώ, μετά τη διχάλα, έχεις και έναν γιατρό, ο οποίος αυτός μπορεί να φεύγει, ξέρω εγώ, το φάρμακο και τον καρκίνο. Ποιος από τους δύο δρόμους θα επιλέξει. Κλασικό επιχείρημα, θα σου πει άλλο. Λάθος, βλακία είπα, γιατί δεν έχει διχάλα. Τι είναι.
Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Γιατί αν είχε κάνει το πίνι, δεν ξέρω τι θα ζώσει τον όλο. Όχι. Μα συγγνώμη, υποτίθεται ότι θα διάλεγε το ένα ή το άλλο. Ναι, ρε. Έχει άντε τώρα. Έχει πάνω του επιβάλλει. Λοιπόν, και όχι, δεν θα κάνω. Για τη μία δεν έχει κανένα, ρε. Αυτό είναι μου θυμίζει και το στοίχημα του Πασκάλ. Που είχε πει ότι αν δεν υπάρχει αιωνιότητα, έχω χάσει μια ζωή. Αλλά αν υπάρχει αιωνιότητα, κερδίζω την αιωνιότητα. Έτσι λέει. Όχι. Όχι, παιδιά. Μην ξαφνικά το πούμε.